Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η συντροφιά με τους Αγίους και σήμερα κοντά σας. Μια καθημερινή και ζωντανή επικοινωνία με τους φίλους ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, η οποία προσδοκά να μας φέρει τους βίους των Αγίων πιο κοντά μας, ώστε να λάβουμε τα μηνύματα της ζωής του κάθε Αγίου και να τα τοποθετήσουμε στην καθημερινότητά μας. Φίλοι ακροατές, η πίστη δεν είναι κάποια αόριστη και αφηρημένη θεωρία, μια ωραία ιδεολογία και μια συμφέρουσα θρησκευτική άποψη. Η πίστη, η ορθόδοξη πίστη, είναι βίωμα, ήθος, τρόπο ζωής και υπάρξεως. Πίστη σημαίνει η ζωή του Χριστού να γίνει δική μου ζωή, να καταθέσω τη σκέψη μου ως ένας απλός πιστός και να πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη σκέψη βρίσκεται η πίστη της Εκκλησίας. Η σύνδεση με τον Χριστό μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Ο μεγάλος Θεός γίνεται μικρός, προσφυλής και οικείος για να χωρέσει στο δικό μας νου και την καρδιά. Ο άνθρωπος από άτομο γίνεται πρόσωπο, αγαπώντας ανιδιοτελώς και θυσιαστικός. Η ηθική ζωή συνίσταται στην ελεύθερη τήρηση των ευαγγελικών αρετών, στην αγαθοεργία και την παθοκτονία. Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, έστω και αν παραστράτησε και εχμαλωτίστηκε, διατηρεί, αγαπητοί μου, τη μοναδικότητα και ιερότητά του. Το κατ' εικόνα. Κάθε άνθρωπος με τη συνείδησή του έχει πνοή Θεού μέσα του και ως εκ τούτου είναι αξιότιμος, αξιοσέβαστος και αξιοπρόσεκτος. Αξίζει τη συμπάθειά μας. Η τιμή και η αγάπη δεν θα πρέπει να ανήκει μόνο στους μεγάλους, τους κατέχοντες, τους νέους, τους ωραίους, τους ευφυείς και ηθικούς, αλλά και στους ασθενείς, τους υπέργυρους, τους ανήμπορους, τους άσημους και φτωχούς. Η ορθόδοξη πίστη κάνει τον άνθρωπο να μην απελπίζεται ποτέ. Μάλιστα τον οδηγεί στη δωρεά, στην ευεργεσία, στη φιλανθρωπία και στην ανακούφιση. Βλέποντας, αγαπητοί μου, ο πιστός στο πρόσωπο του άλλου, το Χριστό, γίνεται, αν θέλετε, πιο ανεκτικός, πιο επιοικής, φιλικός, πιο συγκαταβατικός και πιο συγχωρητικός. Η Ορθοδοξία δεν αντιμάχεται κανένα. Τον επιστήμονα τον θέλει σεμνό, ταπεινό, καλοκάγαθο. Δεν τον θέλει αυθάδη, αυθαίρετο, ασεβή. Όσους δεν πιστεύουν, δεν θα πρέπει να τους βλέπουμε με την άκρη του ματιού μας βιαστικά. Κάποιον πόνο μεγάλο έχουν, κάποια αντίδραση, κάτι που δεν τους αφήνει να εκφραστούν εγκάρδια. Η υπερηφάνεια θα πρέπει να είναι άγνωστη στον πιστό. Η υπερηφάνεια αύξησε τις ψυχικές διαταραχές, το άγχος, τις θλίψεις, τις απογοητεύσεις, τις καχυποψίες, τις ταραχές. Έτσι, ανικανοποίητος, ταλαιπωρείται ο ίδιος ο άνθρωπος και ταλαιπωρεί και τους άλλους. Ο πιστός χριστιανός έχει τη γλυκιά χαρά της ταπεινώσεως και ικανοποιούνται παντού και πάντοτε. Ο ενστερισμός της παραμελημένης Αγίας ταπεινώσεως θα εξισορροπήσει και θα ανορθώσει τον πεσμένο άνθρωπο. Θα πρέπει, αγαπητοί μου, η ορθόδοξη πίστη να μεταποιηθεί για να ικανοποιήσει τους σύγχρονους ανθρώπους. Ένα ερώτημα που αιωρείται στις ημέρες μας. Πιστεύουμε ακράδαντα όχι. Ο Χριστός, επανερχόμενος στον κόσμο, θα έλεγε τα ίδια πράγματα. Η καρδιά του ανθρώπου
πάντα ζητά την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια καλούμαστε να προσφέρουμε με περισσή αγάπη. Οι εκπτώσεις, επιτρέψτε μου να πω, δεν ωφελούν, όπως και τα δυσβάστακτα φορτία. Δεν θα αυξήσουμε τους ακολουθούς μας με το να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά. Σκοπός μας, σκοπός της Εκκλησίας, δεν είναι να δημιουργήσει οπαδούς. Το κυρίως ζητούμενο είναι η αγιότητα. Η αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει να γεννά και σήμερα Αγίους. Καλούμαστε, αγαπητοί μου, να βιώσουμε, να δοξάσουμε και να εμπνεύσουμε την αγιότητα. Η απόκτηση της αγιότητας δεν είναι προς αύξηση των μετοχών μας, αλλά από μεγάλη αγάπη προς το Θεό και προς τη δόξα Του. Από φιλότιμο και αγώνα για μια ζωή ενάρετη, ευχάριστη, ήσυχη και ελεύθερη. Πηγή αγιασμού, ο Πανάγαθος Θεός, που αποτελεί τη μοναδική αυτοαγιότητα. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν. Η ανεξαρτητοποιημένη αυτοθέωση είναι άγνωστη στην ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όπως και άλλοτε έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή, ο κύριος λόγος της υπάρξεώς μας είναι η συνάντηση με τον Δημιουργό και Θεό μας. Η πορεία μας προς τον αγιασμό δεν είναι μία καθαρά ιδιωτική υπόθεση. Υπάρχει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και στην Ορθόδοξη παράδοση. Επηρεάζει η κίνησή μας αυτή και τους γύρω μας, τους οποίους βοηθάμε καλύτερα με το παράδειγμα. Γινόμαστε τότε πιο συγκαταβατικοί, πιο ευχάριστοι άνθρωποι. Η αλήθεια να ομολογείται άφοβα πάντοτε. Άλλοτε χαμηλόφωνα, τεκμηριωμένα, ήπια. Η ορθόδοξη πίστη μας οδηγεί στην προσευχή για τους άλλους, το να δίνουμε παρά να παίρνουμε, να χαιρόμαστε στη χαρά του άλλου, να λυπούμαστε στη λύπη του, να σκεπτόμαστε τον αιώνιο προορισμό μας, να μάθουμε να υπομένουμε, να ελπίζουμε, να εγκρατευόμαστε και να χαιρόμαστε, αγαπητοί μου, την απλότητα. Με αυτά, ως πρώτες σκέψεις για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, ας δούμε ποιοι Άγιοι τιμούνται από την Εκκλησία μας. 26 του μηνός Ιουνίου σήμερα και τιμούνται από την Εκκλησία μας ο Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη, ο Όσιος Ιωάννης, επίσκοπος Γοτθίας, ο Όσιος Ανθίων, ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Οσιομάρτυρας, οι Άγιοι Θεράπων, Μακάριος, Μάρκιος και Μαρκία, ο Άγιος Διονύσιος, αρχιεπίσκοπος Σουσδαλίας, καθώς επιτελείται και ανάμνηση των εγγενείων του ναού του Αγίου Θεοδόρου εν το Ρησίο. Εμείς, φίλοι ακροατές, θα μελετήσουμε τον θαυμαστό βίο του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Τι αγάπη του λόγου Πάτερ πτερούμενος, επί του δέντρου δήρθες Άγγελη. Εξών τρυφώντες νοητός, εκπόμενς πίστος, Δαβίδος Ιων ακρότης, μη διαλείπεις πρεσβεύων, ελεήθηνε τας ψυχάς Όσιος Δαβίδ καταγόταν από τη Βόρεια Μεσοποταμία, που ήταν μεγάλο μοναστικό κέντρο, και γεννήθηκε το 450 μετά Χριστόν. Για λόγους που δεν αναφέρονται,
ήρθε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον μοναχό Αδολά. Κατά το βιογράφο του, ο Όσιος εισήλθε αρχικά στη Μονή των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και Μερκουρίου, επιλεγωμένη κουκουλιατών, της οποίας η τοποθεσία προσδιορίζεται εν το αρκτικό μέρη της πόλεως πλησίων του Τείχους, ενώ εστί το παραπόρτιον των Απροήτων. Το προσωνύμιο κουκουλιατών δηλώνει τους μοναχούς που έφεραν κουκούλιο, ίσως κατά ιδιάζοντα τρόπο αν κρίνει κανείς από τις σωζόμενες απεικονίσεις του Οσίου, δηλαδή ρηγμένους στους ώμους. Η θέση της Μονής πρέπει να αναζητηθεί βορειοανατολικά της Ακροπόλεως, εκεί όπου αναγνωρίζεται το τοπονύμιο «Κήπος του Προβατά». Τα παραδείγματα των Αγίων Ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαιτέρως του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος τριετή χρόνων ητίσατο ή να δοθεί αυτό Χριστώτης και παιδεία και σύνεσης, όθησαν τον Όσιό μας Δαβίδ να αποφασίσει να καθίσει σε δένδρο αμυγδαλέας μέχρι ο Κύριος να του αποκαλύψει το θέλημά του και να του χαρίσει σύνεση και ταπείνωση. Στο τέλος της τριετίας εμφανίστηκε στον Όσιο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος του διαβεβαίωσε ότι εισακούστηκε η παράκλησή του και η δοκιμασία του ως δενδρίτου ασκητού έληξε. Ο Άγγελος του είπε να κατέλθει από το δέντρο και να συνεχίσει τον ασκητικό του βίο σε κελί ενών και ευλογών των Θεών. Ο Όσιος κοινοποίησε την οπτασία αυτή στους μαθητές του, ζητώντας τη βοήθειά τους για την κατασκευή κελιού. Η είδηση γρήγορα έφτασε στον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Δωρόθεο, όταν ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός με τη Νεαρά 11 του 535 μετά Χριστόν απέσπασε από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τις βόρειες περιοχές του Ιλυρικού και ανύψωσε την ιδιαίτερη του πατρίδα σε Αρχιεπισκοπή υπό τον τίτλο της νέας Ιουστινιανής. Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ήταν ο Αριστίδης, ο οποίος αν και αποδέχθηκε τη μεταβολή προσπάθησε όμως να περισσώσει την πολιτική σημασία της πόλεως με την επαναφορά της έδρας του υπάρχου του Ιλυρικού από την πρώτη Ιουστινιανή στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό ζητήθηκε η βοήθεια του Οσίου Δαβίδ για τη μεταφορά του αιτήματος στον Ιουστινιανό, διότι ο Αρχιεπίσκοπος, όπως ο βίος εξηγεί, δεν μπορούσε καταλυπήν την πόλη αδιοίκητον και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός των άλλων όμως, η προτίμηση του Οσίου Δαβίδ δείχνει τη βαρύτητα αλλά και τις δυσχέρειες που προβλεπόταν ότι θα συναντούσε ένα παρόμοιο αίτημα στον Ιουστινιανό, ο οποίος προσφάτως είχε τιμήσει την ιδιαίτερη του πατρίδα, πρώτη Ιουστινιανή, με τις έδρες της νέας Αρχιεπισκοπής και της επαρχίας. Μετά από τόσα χρόνια εγκλεισμού, ο Όσιος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο φως του ηλίου. Η μορφή του είχε αλλάξει. Τα μαλλιά του είχαν μακρύνει μέχρι την οσφία αυτού και τα γένε του μέχρι τους πόδες του. Το δε πρόσωπό του έλαμπε σαν τις ακτίνες του ηλίου. Συνοδευόμενος από δύο μαθητές του, το Θεόδωρο και τον Δημήτριο, απέπλευσε προς τη βασιλεύουσα. Η φήμη είχε προτρέξει όμως. Έτσι όταν έφτασε εκεί όλη η πόλη τον υποδέχτηκε. Η υποδοχή του από τη Θεοδόρα, σύζυγο του Ιουστινιανού, καθώς και οι τιμές και ο σεβασμός της πόλεως προς το πρόσωπο του Οσίου, προκάλεσαν θαυμασμό. Η Θεοδόρα κινήθηκε δραστήρια. Έτσι όταν επέστρεψε ο Ιουστινιανός, ο οποίος απουσίαζε σε επίσημες υποχρεώσεις, φρόντισε να προκαταλάβει τη γνώμη του θετικά υπέρ του Οσίου Δαβίδ, με αποτέλεσμα ο Αυτοκράτορας να προσκαλέσει τον Όσιο ενώπιον της συγκλήτου. Ο Όσιος, ο ασκητικός Όσιος Δαβίδ, παρουσιάστηκε στη σύγκλητο κατά τρόπο θεαματικό, κρατώντας στα χέρια του φωτιά με θυμίαμα που δεν κατέκαιγε τη σάρκα του. Το παράστημά του, καθώς και το προφανές θαύμα, επέβαλε σε όλους κλίμα δέους και κατανήξεως, ώστε ο βασιλέας πρόθυμα ικανοποίησε το αίτημα του ερχομού του στην πόλη.
Κομίζοντας τα αγαθά νέα, ο Όσιος απέπλεψε για τη Θεσσαλονίκη, την οποία όμως έμελε μόνο από μακριά να ξαναδεί. Διότι μόλις το πλοίο παρέκαμψε το ακροτήριο, εκείνος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Το 541 μετά Χριστόν. Η είδηση της αφήξεως του Ιερού Λειψάνου του Οσίου κάτω από τις συνθήκες αυτές συγκλώνησε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το σκήνομα του Οσίου Δαβίδ αρχικά κατατέθηκε στον τόπο που είχαν αποτεθεί παλαιότερα τα Ιερά Λείψανα των μαρτύρων Θεοδούλου και Αγαθόποδος, στα δυτικά του λιμανιού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αριστίδης με πολύ θλίψη όρισε πάνδημη κηδεία. Το λείψανο του Οσίου ενταφιάστηκε στη μονή του, των Απροήτων, σύμφωνα με και την επιθυμία του. 150 χρόνια μετά την κοίμηση του Οσίου, έγινε μια προσπάθεια για τη διάνοιξη του τάφου, όταν ο ηγούμενος της μονής των Απροήτων, Δημήτριος, ηθέλησεν από πολύν πίστη λαβήν τη μέρος εκ του Αγίου αυτού λειψάνου. Μόλις όμως ξεκίνησε η εργασία αυτή, η πλάκα που κάλυπτε τον τάφο έσπασε. Και αυτό θεωρήθηκε ως φανέρωση του θελήματος του Οσίου να μη θυγεί. Το Ιερό Λείψανο παρέμεινε στην αρχική του θέση μέχρι την εποχή των Σταυροφοριών. Κατά την περίοδο της λατινικής κυριαρχίας του οίκου, του Μομφερατικού οίκου στη Θεσσαλονίκη, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στην Ιταλία και το 1236 απαντάται στην Παβία, από όπου μεταφέρθηκε στο Μιλάνο το 1967. Τελικά το Σεπτό Λείψανο του Οσίου μας Δαβίδ μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατατέθηκε στη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1978. Προς μεγάλη ευλογία θα πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου μας φυλάσσεται και στην Ιερά μας Μητρόπολη, στο Ναίδριο του Επισκοπίου μας. Σε αυτό το σημείο, μετά από αυτές τις πληροφορίες για τον Όσιο Δαβίδ, ένα ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά μας ο Λόγος του Θεού μέσα από τον βίο του Οσίου Δαβίδ. Say.
Δεύτερο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, φίλοι ακροατές, 26 του μηνός Ιουνίου, και είμαστε εδώ στο φιλόξενο Ράδιο Ελπίδα, την εκκλησιαστική φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, για να ψηλαφίσουμε το θέμα της σημερινής ημέρας. Είπαμε πολλές φορές ότι ο κάθε βίος του Αγίου κρύβει το λόγο και το θέλημα του Θεού. Θέμα μας για σήμερα, η άσκηση στη ζωή μας, βοηθούμενη από το λόγο του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, μιας και ο σημερινός τιμόμενος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Δαβίδ, υπήρξε μεγάλος ασκητής και πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας. Μας νουθετεί ο Άγιος. Στα πρώτα βήματα του αγώνα μας, μας συνιστά ο Άγιος Ισαάκ, να αρχίσουμε με τον περιορισμό των παθών και να είμαστε προσεκτικοί στο να φυλάττουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία. Πολλές φορές διαπράττουμε με τη γλώσσα αμαρτήματα τα οποία δεν τα υπολογίζουμε. Γι' αυτό εκείνος που κρατά το στόμα του κλειστό και φυλάει τη γλώσσα του από πολλές αμαρτίες, αυτός τις αποφεύγει. Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, θα δοθεί από το Θεό η χάρη της καρδιακής κατανήξεως, με την οποία θα γνωρίσεις την ψυχή σου, θα λάβεις το φωτισμό του νου και θα γεμίσεις από τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αποτελεί δείγμα αρετής και πνευματικής προόδου να κατορθώσει κάποιος να ελέγξει τα λόγια του και πολύ περισσότερο να κατορθώσει τη σιωπή που οδηγεί σε περισυλλογή και προσευχή. Για την αξία αυτής της σιωπής, ο Αββάς Ισαάκ μας λέει: «Περισσότερα απ' όλα αγάπησε τη σιωπή, διότι η σιωπή προξενεί σε σένα καρποφορία της αρετής, την οποία γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να εξηγήσει». Ας σκεφτούμε λίγο, φίλοι ακροατές, διακόπτοντας τον ιρμό του λόγου του Αγίου Ισαάκ, τι έκανε ο Άγιος Δαβίδ. Προσπαθούσε με την άσκηση, με τη σιωπή, την τριετή στην αρχή απομόνωσή του πάνω στο δέντρο και το κλείσιμο στο κελί. Προσπαθούσε να τη θασεύσει τη γλώσσα, να καθαρίσει τη σκέψη. Σε αυτούς τους δρόμους κινείται και η σκέψη και ο λόγος
του Αβά Ισαάκ. Και συνεχίζει. Εκτός από την προσοχή της γλώσσας, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στις συναναστροφές και τις επαφές μας με άλλους. Να αποφεύγουμε όσους μας επηρεάζουν αρνητικά ή μας απομακρύνουν από το δρόμο του Θεού, από το δρόμο της σωτηρίας μας. Ο Αβάς Ισαάκ μας συμβουλεύει προσοχή στις ατέργειες της φιλίας. Φίλος ανόητος, μας λέει, και απερίσκεπτος είναι πηγή ζημίας, ενώ δροσερή και γλυκιά πηγή είναι η συναναστροφή με συνετούς. Δηλαδή, το να κάνει συντροφιά με ασυνέτους είναι θλίψη της καρδιάς σου. Είναι προτιμότερο να κατοικήσεις με θηρία παρά με ανθρώπους με κακή συμπεριφορά. Να κάθεσαι με γήπες παρά με αχόρταγο και με πλεονέκτη. Μη γίνεσαι φίλος με φιλόνικο άνθρωπο. Προτιμότερο να συνομιλείς με χείρους παρά με άνθρωπο κυλιόδουλο, διότι είναι καλύτερος ο βούρκος των χείρων παρά στόμα λέμαργο και αχόρταγο. Προτιμότερο να κάθεσαι με λεπρούς παρά με υπερήφανους. Σχετικό με το προηγούμενο είναι και αυτό που λέει ο Αβάς Ισαάκ για τη στάση που πρέπει να έχουμε ως προς τον κόσμο και τους έχοντας κοσμικό φρόνημα. Μας προτρέπει να προτιμήσουμε τη δόξα του Θεού από τις τιμές του κόσμου. Ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα δεις τη δόξα του Θεού εντός σου. Διότι όπου βλαστάνει η ταπείνωση, εκεί αναβλύζει η δόξα του Θεού. Εάν αγωνίζεσαι φανερά να ταπεινωθείς, ο Θεός σε κάνει να δοξαστείς από όλους τους ανθρώπους. Αν έχεις την ταπείνωση στην καρδιά σου, εκεί στην καρδιά σου φανερώνει ο Θεός τη δόξα Του. Και σε άλλο σημείο ο Αβάς Ισαάκ μας προειδοποιεί για την ματαιότητα του κόσμου και των επιθυμιών αυτού. Ο κόσμος μοιάζει με μία αμαρτωλή γυναίκα που με την επιθυμία της ομορφιάς της προσελκύει όσους τη βλέπουν με πόθο. Και εκείνος που θα εχμαλωτιστεί έστω και για λίγο από τον πόθο αυτού του κόσμου και θα περιπλακεί με αυτόν, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τα χέρια του μέχρι ότου τελειώσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος οφείλει να κάνει την επιλογή του δρόμου που θα ακολουθήσει εάν θέλει να θέσει σωστές βάσεις στην πνευματική του ζωή. Δύο δρόμοι βρίσκονται μπροστά μας, του θανάτου και της ζωής. Η προτίμηση και το τι θέλουμε ή δεν θέλουμε είναι δικό μας θέμα. Όποιον δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε της ζωής είτε του θανάτου. Από τα πρώτα και σημαντικά βήματα προς μία πνευματική κατεύθυνση είναι η ανάγνωση και η μελέτη της Αγίας Γραφής που μας βοηθά να λάβουμε καθοδήγηση και γνώση του Θείου. Ο Αβάς Ισαάκ τη συστήνει εν θέρμος. Να αφοσιωθεί στην ανάγνωση των θείων γραφών, παλαιάς και κοινής, που αποκαλύπτουν στον άνθρωπο τον δρόμο προς την καθαρότερη οπτασία του θείου μεγαλείου, έστω και αν αμέσως δεν γευθείς τη γλυκύτητα των θείων νοημάτων, επειδή ο νους σου ακόμη δεν έχει καθαριστεί και δεν έχει απομακρυνθεί από την ύλη. Μέχρι να δεχτεί ο άνθρωπος στην ψυχή του τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, έχει ανάγκη από τις Θείες Γραφές για να εντυπωθεί στην καρδιά του η ενθύμηση των αγαθών και δια της συνεχούς αναγνώσεως να ανανεώνεται μέσα του η κίνηση και η ροπή προς το καλό. Να καταγίνεσαι στην ανάγνωση των Αγίων Γραφών και των βίων των Αγίων, γιατί έτσι αγιάσανε όλοι οι ασκητές, όλοι οι Άγιοι. Και αν στην αρχή δεν μπορέσεις να αισθανθείς τη γλυκύτητα που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα πράγματα εξαιτίας της σκοτισμένης διάνοιας, ώστε να μεταβάλεις εξ όσων διαβάζεις τη συνομιλία με τους ανθρώπους σε ιερή συνομιλία, και όταν εγερθείς για προσευχή ή για τον κανόνα, τότε ο νου σου να φαντάζεται αντί των κοσμικών ομιλιών όσα ανέγνωσες στις Αγίες Γραφές, και έτσι θα φτάσεις στην καθαρότητα του νου. Και όπως λένε οι πατέρες, ότι η ψυχή βοηθείται εκ της αναγνώσεως στην προσευχή και πάλι από την προσευχή φωτίζεται στην ανάγνωση, ώστε πάλι
από την ανάγνωση να φωτίζεται η ψυχή και να προσεύχεται αόκνος και αταράχος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ας προχωρήσουμε σε ακόμη ένα ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας για το τρίτο μέρος για σήμερα της εκπομπής μας. Με δύναμη
τρίτο μέρος για σήμερα της εκπομπής μας, φίλοι ακροατές, εδώ από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλης Αλεξανδροπόλεως και συντροφιά με τους Αγίους και σήμερα κοντά σας, μελετώντας το θέμα που προκύπτει από τον ασκητικό βίο του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Και θέμα μας σήμερα, ο λόγος του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, η άσκηση στη ζωή μας. Ο Αββάς Ισαάκ μας δίνει επίσης και πρακτικές οδηγίες για την αποτελεσματικότερη πνευματική μελέτη των γραφών και των κειμένων των πατέρων. Τι μας λέει? Μελέτα συνεχώς τα βιβλία των Αγίων για την πρόνοια του Θεού, διότι έτσι καθοδηγείται ο νους να αντιληφθεί τη θαυμαστή τάξη των κτισμάτων του Θεού και να γνωρίσει τα έργα Αυτού. Τότε ο νους δυναμώνει και διαμορφώνει δια του βάθους της μελέτης νοήματα και σκέψεις που φωτίζουν το νου. Εν τέλει, η μελέτη των Αγίων Πατέρων και των Γραφών βοηθά το νου να προσχωρήσει με πνευματική καθαρότητα στη βαθύτερη γνώση των δημιουργημάτων του Θεού. Στην αρχή κάθε πνευματικής προσπάθειας χρειάζεται η μετάνοια ως πρώτη αρετή του χριστιανού. Ο Άγιος Ισαάκ τονίζει ότι εάν όλοι είμαστε αμαρτωλοί και κανένας δεν είναι ανώτερος από τους πειρασμούς, άρα και καμιά από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια και ουδέποτε μπορεί να τελειωθεί το έργο της. Ταιριάζει λοιπόν σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους πάντοτε, σε όσους θέλουν να σωθούν. Μετάνοια, αγγελική λέξη. Και συνεχίζει Όσιος να μας καθοδηγεί στο δρόμο της πνευματικής σωτηρίας, δείχνοντάς μας τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Με την ειλικρινή μετάνοια ακολουθεί η επίγνωση της πνευματικής μας αδυναμίας και αναπηρίας και συνέστηση της μικρότητας του εαυτού μας που ονομάζεται πραγματική ταπείνωση. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να εννοήσει πόσο ασθενής είναι πνευματικά, αυτός έφτασε στην τέλεια ταπεινοφροσύνη και την επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό και παρακινείται συνεχώς να ευχαριστεί το Θεό και γίνεται πλουσιότερος στην απόκτηση θείων χαρισμάτων. Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό, δέχεται από το Θεό ευλογία, και στην καρδιά που διαμένει συνέχεια προς το Θεό και προς την πλευρά του Θεού, η ευχαριστία αυξάνει εντός η Θεία Χάρη. Από τη χάρη προηγείται η ταπείνωση, όπως εμπρός από τον πειρασμό τρέχει η περηφάνεια. Και όπως μας λέει και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ταπεινοφροσύνη είναι μία συνεχής προσευχή με δάκρυα και πόνο, διότι αυτή επικαλείται τη βοήθεια του Θεού και δεν αφήνει τον άνθρωπο να στηρίζεται απερίσκεπτα στη δύναμή του και την φιλοσοφία του, ούτε να υπερηφανεύεται εναντίον άλλου, τα οποία αποτελούν φοβερά νοσήματα, οφειλόμενα και αυτά στο πάθος της υπερηφάνειας. Να υπομείνεις τον εξευτελισμό και την ταπείνωση με καλή θέληση για να αποκτήσεις το θάρρος της παρησίας ενώπιον του Θεού. Όταν ο άνθρωπος υπομένει θεληματικά κάθε σκληρό λόγο, χωρίς να έχει αμαρτήσει σε εκείνον που το είπε, φορεί στο κεφάλι του ακάνθινο στεφάνι, γίνεται όμως μακάριος, διότι σε καιρό που δεν γνωρίζει, λαμβάνει το άφθαρτο στέφανο. Η τελειότητα της ταπείνωσης είναι να μπορείς να υποστείς με χαρά εξευτελισμούς και κάθε ψευδή κατηγορία, διότι εκείνος που είναι πραγματικά ταπεινόφρον, όταν αδικείται δεν ταράσεται, ούτε απολογείται για την υπόθεση που αδικήθηκε, αλλά δέχεται σαν αλήθεια τη συκοφαντία και δεν φροντίζει να πείσει τους ανθρώπους ότι αδικήθηκε, αλλά ζητά συγγνώμη. Δύσκολος και βαρύς ο λόγος του Αββά Ισαάκ, όμως στην πνευματική μας πορεία οφείλουμε να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις, να είμαστε έτοιμοι για σκληρό αγώνα. Ο δρόμος που μας οδηγεί στο Θεό είναι στενός και ανηφορικός και όποιος αποφασίσει να τον περπατήσει πρέπει πρώτα να απαρνηθεί τα πάντα και να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Σκληρό λοιπόν αγώνισμα
η απόκτηση της ταπεινοφροσύνης και η καταπολέμηση του εγωισμού. Ο Αββάς Ισαάκ έχει πολύτιμα διδάγματα για τον πνευματικό αγώνα που αναλαμβάνει κάθε χριστιανός, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τις παγίδες του πονηρού και τον πόλεμο κατά της αμαρτίας και των παθών. Στον αγώνα αυτό, η βοήθεια του Θεού είναι αναγκαία. Να θυμάσαι πάντοτε το Θεό με την προσευχή. Τότε ασφαλώς και ο Θεός θα σε θυμηθεί όταν περιπέσει σε κακά, για να σε λυτρώσει από αυτά. Πριν ακόμη αρχίσει ο πόλεμος, να επιζητάς τη συμμαχία. Πριν αρρωστήσεις, προσκάλεσε το γιατρό, και πριν περιπέσεις στις διάφορες θλίψεις, να προσευχηθείς στο Θεό, ώστε κατά την επιδρομή των λυπηρών να έχεις εξασφαλίσει την ακατανίκητη βοήθεια του Θεού. Η προσευχή στο Θεό αποτελεί πολύτιμο όπλο στον πνευματικό μας αγώνα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, ας κάνουμε και το τελευταίο μας ψαλμικό διάλειμμα για σήμερα και σε λίγο και πάλι κοντά σας με το θέμα της σημερινής ημέρας, που είναι η άσκηση στη ζωή του ανθρώπου. Yeah.
τέταρτο και τελευταίο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, φίλοι ακροατές, εδώ από το φιλόξενο Ράδιο Ελπίδα, την εκκλησιαστική φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης, και μελετούμε το θέμα μας για σήμερα, που είναι η άσκηση στη ζωή του ανθρώπου μέσα από τους λόγους του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Ένα θέμα το οποίο συνδέεται πολύ όμορφα και αρμονικά με την χαρισματική και αγιασμένη μορφή του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, που η Εκκλησία μας σήμερα εγκομιάζει τη μνήμη του. Και συνεχίζει ο Όσιος, σημειώνοντας τη σημασία του προσωπικού αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής πριν αναλάβουμε οποιοδήποτε άλλο έργο. Αγάπησε την απραξία της κατά Θεόν ησυχίας περισσότερο από τον χορτασμό των πεινασμένων όλη της γης και από την επιστροφή πολλών εθνών στη θεογνωσία, διότι είναι προτιμότερο για σένα να απαλλάξεις τον εαυτό σου από τα δεσμά της αμαρτίας παρά να ελευθερώσεις άλλους δούλους από τη δουλεία τους στην αμαρτία και να είσαι εσύ σκλαβωμένος. Σημάδι ότι έχουμε προοδεύσει στον αγώνα κατά των παθών είναι να αποκτήσουμε καθαρά καρδία. Τι είναι η καθαρότητα της καρδίας, μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ. Είναι η τέλεια λησμοσύνη και άγνοια των τρόπων της πονηρής, δευτέρας φύσεως του ανθρώπου, που προέρχονται από την παρακοή και τους οποίους τρόπους αύξησε η αμαρτωλή μας φύση από τα πράγματα του παρόντος κόσμου. Εκείνος που θα κατορθώσει να βγάλει έξω από την ψυχή του όλες τις παραφύσιν καταστάσεις και ασχήμιες και θα φτάσει στο σημείο να λησμονήσει όλα αυτά εξαιτίας της ηθελημένης άγνοιας αυτών και της απραξίας περί την αμαρτία, είναι φανερό ότι επανέκτησε την πρώτη πτώσεως του ανθρώπου απλότητα και ακακία και έγινε κατά την προαίρεση και την ψυχική κατάσταση ένα πραγματικά αθώο νήπιο, χωρίς να έχει και τα ελαττώματα του νηπίου. Πώς αποκτούμε όμως τις αρετές? Με την τήρηση των εντολών του Θεού, μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ. Η εργασία της αρετής είναι η φύλαξη των εντολών του Κυρίου και οι μεν εντολές είναι σαν τα ορφανά, ενώ οι αρετές είναι τα αποτελέσματα των εντολών. Έτσι, λόγου χάρη, μέσω της εντολής του Χριστού να μην αντιστεκόμαστε στον κακό άνθρωπο και να μην ανταποδίδουμε, αποκτά κανείς την αρετή της μακροθυμίας. Δια της εντολής που μας έδωσε να γυρίζουμε και το άλλο μάγουλο όταν μας χτυπούν, αποκτούμε την υπομονή. Δια της εντολής που μας έδωσε ο Κύριος να μην κατακρίνουμε, αποκτούμε την πραότητα. Η τήρηση των εντολών του Κυρίου συνοδεύεται και από σωματικό κόπο και επίμοκτη προσπάθεια. Λάμπρινε, αδελφέ, το κάλος της ψυχής σου με δάκρυα και νηστείες και την υπόλοιπη κακουχία, διότι θλίψη που γίνεται για το Θεό είναι καλύτερη από μεγάλο έργο που συντελείται χωρίς στεναχώρια. Δεν πρέπει να μας τρομάζουν οι πειρασμοί και να μας αποθαρρύνουν, διότι έρχονται και αυτοί κατά παραχώρηση του Θεού ώστε να δοκιμαστούμε και να ωφεληθούμε πνευματικά. Ο πειρασμός ωφελεί κάθε άνθρωπο. Οι αγωνιστές πειράζονται για να αυξήσουν το πνευματικό τους πλούτο, οι αμελείς για να προφυλαχθούν από όσα τους βλάπτουν και όσα βρίσκονται μακριά τους. Και αυτά που βρίσκονται μακριά τους είναι οι αρετές που πρέπει να τους πλησιάσουν. Ο Θεός γνωρίζει την ωφέλεια που προέρχεται από πειρασμούς, γι' αυτό και παραχωρεί δοκιμασίες στους πνευματικούς αγωνιστές της κάθε εποχής, για να ενισχυθεί η αγωνιστικότητά τους, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στη Θεία Πρόνοια, να ταπεινωθούν και ταυτόχρονα μέσω της ταπείνωσης να πλησιάσουν το Θεό. Θα πρέπει να έχουμε θάρρος στον πνευματικό μας αγώνα, γιατί έχουμε τη συμπαράσταση από το Θεό. Σε αυτό να στηρίξουμε όλη μας την ελπίδα και να επιδείξουμε πίστη στη Θεία Πρόνοια. Ας δούμε τι γράφει σχετικώς ο Αββάς Ισαάκ. Πρέπει να προηγηθεί ο κόπος και ο υδρότας για το Θεό που προέρχεται από την καλλιέργεια των αρετών. Και εσύ λοιπόν, εάν πράγματι πιστεύεις ότι ο Θεός φροντίζει για τα πλάσματά Του και είναι παντοδύναμος,
πρέπει να παρουσιάσεις έργα στο Θεό που να αρμόζουν στην πίστη αυτή. Τότε εφόσον θα εργάζεσαι για το Θεό, θα έχεις τη μοναδική ευκαιρία ο ίδιος ο Θεός να σε ακούει ευχαρίστως τα αιτήματά σου και να σου χορηγεί όσα έχεις ανάγκη. Η προσευχή, πολύτιμο όπλο στον πνευματικό μας αγώνα, με μεγάλη αξία που δεν πρέπει να παραθεωρείται. Όσο περισσότερο ο χριστιανός αγωνίζεται στα πνευματικά με τη χάρη του Θεού προχωρεί, τόσο περισσότερο η διάνοια και η καρδιά και η ψυχή του θα αποβάλει την ασχήμια της αμαρτίας. Όλη του η ζωή τότε θα στρέφεται γύρω από το Θεό. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε μετά πολλών πνευματικών αγώνων να καθαρίσει την καρδιά του και την ψυχή του από τις ρίζες των παθών και των αμαρτωλών επιθυμιών, θα αισθανθεί την αγάπη του Θεού να τον πλημμυρίζει, να τον μεταμορφώνει ολοκληρωτικά σε μία νέα φωτεινή προσωπικότητα. Αυτή τη θεϊκή αλλίωση που υφίσταται ο πιστός που αγωνίστηκε τον πνευματικό αγώνα και αναδείχθηκε νικητής, αξιωθής της παρουσίας του Θεού, μας την περιγράφει και ο Αββάς Ισαάκ. Ανάλογα με την ένταση της επελθούσης αγάπης του Θεού, παρατηρείται στον άνθρωπο μια ασυνήθιστη αλλίωση και μεταβολή. Η εσωτερική αυτή αλλίωση γίνεται αισθητή και από ορισμένα εξωτερικά γνωρίσματα. Έτσι το πρόσωπο του ανθρώπου γίνεται φωτεινό, πράγμα που το είδαμε, φίλοι ακροατές, και στο πρόσωπο του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, όταν βγήκε από το κελί για πρώτη φορά. Σαν να βρίσκεται κοντά στην ακτινοβολία της φλόγας και διανθίζεται από χαρά. Το σώμα του θερμαίνεται από τον άνθρωπο που κατελήφθη και αισθάνθηκε τη συντριπτική αυτή αγάπη προς το Θεό. Αναχωρεί πλέον ο φόβος και η ντροπή, διότι εφόσον αγαπά το Θεό, ούτε τον φοβάται, ούτε νιώθει συστολή μπροστά του. Ας ευχηθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, και εμείς να αναλάβουμε τον πνευματικό αγώνα που μας περιμένει, να αγωνιστούμε όπως και ο Όσιος Δαβίδ και να βγούμε νικητές ενάντια στα πάθη και στις αμαρτίες μας, να αξιωθούμε από το Θεό της χάριτος και της παρουσίας Του, να μας κατακλείζει και να μας οδηγεί στην πνευματική αυτή αλλίωση, ώστε όλη μας η ύπαρξη να έχει ταυτιστεί με το θέλημα του Αγίου και Τριαδικού Θεού. Με όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, περί της ασκήσεως στη ζωή μας και με όλα αυτά να είναι συνδεδεμένα με την ασκητική και οσιακή μορφή του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής, καθημερινής και ζωντανής επικοινωνίας μας μέσω της συντροφιάς με τους Αγίους. Μακάρι όλα αυτά τα νοήματα της πίστεώς μας να μας αγγίζουν και να προσπαθούν να μεταμορφώσουν τη συνήθειά μας. Μία συνήθεια όμως η οποία θα πρέπει να πορεύεται προς το αγαθό και όχι προς το κακό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας το Λευθέρη, ο οποίος για μία ακόμη φορά βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου για την καλύτερη ποιότητα της επικοινωνίας μας, αλλά και όλους εσάς που ήσασταν συντροφιά με τον Όσιο Δαβίδ τον εν Θεσσαλονίκη και τα νοήματα της Εκκλησίας μας περί της ασκήσεως. Ως την επόμενή μας επικοινωνία, να είστε όλοι καλά, αγαπητοί μου ακροατές, με υγεία και δύναμη. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.